Είμαστε μικρά παιδιά το 1961-62-63, όταν άρχισαν να έρχονται οι πρώτοι Βρετανοί από τις Αφρικές ή από την Αγγλία και να αγοράζουν σε διάφορες περιοχές και κυρίως στην Καναβίτσα οικόπεδα για να χτίσουν σπίτια. Και πράγματι χτίσαν πάρα πολύ ωραία σπίτια και έμεναν εδώ τα καλοκαίρια. Μέσα σε όλους αυτούς ήρθε και ο Ρίτσαρντ Μπουχάναν Ντάνλοπ, που σήμερα κάνουν την έκθεσή του σε αυτό το χώρο. Έζησε εδώ πάνω από 45 χρόνια, εγκαταλείποντας την Αγγλία, εγκαταλείποντας τις θέσεις που είχε, ήταν και σύμβουλος της Βασίλισσας, σαν νομικός που ήταν, γύρω από οικονομικά θέματα, και προτίμησε, όπως γράφει και ο ίδιος τον πρόλογο από ένα από τα βιβλία, γιατί έγραφε και ποίηματα, ότι προτίμησε να ακούσει τη φωνή της καρδιάς του και να έρθει να μείνει σε Σκιάθο και να κάνει αυτό που νόμιζε ότι αυτός ήταν. Ο Αποστόλης από εδώ ήταν πάρα πολύ φίλος του και κάνω πάρα πολύ παρέα. Παίζανε μαζί και σκάκι και ήταν συνεχώς όλο τον χρόνο μαζί και ξέρω πολλά περισσότερα να σας πει. Είχα την τύχη κι εγώ να γνωρίσω τον Ρίτσαρντ όταν πρωτοήρθε να μείνει μόνιμα στη Σκιάθο το 1967. Είχα ένα μικρό χώρο που είχαμε κάτι πίνακες, δίπλα ήταν το παλιό ταχυδρομείο που ερχόταν να πάρει την αγγελογραφία του και ήρθε μέσα, είδε δουλειά, μιλήσαμε και γνωριστήκαμε. Από τότε είμαστε χώριστοι. Εγώ έβλεπα τη δουλειά του, αυτός έβλεπε δικά μου, κάναμε παρέα, του άρεσε δε να πηγαίνει σε λαϊκά ταβερνάκια και προτιμούσε πάντα να πίνει το κρασάκι το λαϊκό, η ρετσίνα. Δεν το άλλαζε με τίποτα. Για μένα ο Ρίτσαρντ ήταν ένα μεγάλο θέμα. Και στη ζωγραφική του και στα βιβλία και ιδιαίτερα στα ποιήματα που έγραφε. Γεια σας. Και λυπάμαι πολύ που τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο καλά να μπορέσω να εμβαθύνω και να κατανοήσω πλήρως την ποιησή του. Αλλά για μένα ήταν σαν πατέρας. Αυτά έχω να πω, αγάπησε πάρα πολύ τη Σκιάθο. Έζησε και πέθανε. Και εκείνος και η γυναίκα του που προτίμησε να μείνει εδώ πέρα και το σκεπάσει το ανάλαφρο χώμα του νησιού που αγάπησε. Και αυτός και η γυναίκα. Και οι δύο.